Θα ξεκινήσουμε, επειδή πιεζόμαστε λίγο από το χρόνο, με τον κύριο Μπάιτση. Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ την Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού των ΟΗ Μαθίας που με κάλεσε για άλλη μια φορά και σαφώς θα αναφερθούμε για τον βασικότατο τομέα της ξενιτιάς αυτού του μισεμού που είχε η ναούσά μας. Βέβαια, είμαστε πολύ πληθέστατοι, καλύτερα να ήμασταν σε στρογγυλό τραπέζι, θα τα χωνεύαμε καλύτερα. Λοιπόν, ξενιτιά, ο μισεμός, η μετανάστευση των Ναουσαίων κατά τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα. Ο ξενιτιμός είναι η μοίρα του Έλληνα από την αρχαιότητα ως τα σήμερα. Τα παιδιά του τόπου μας πήγαν σε όλα τα μέρη της γης για εξεύρεση καλύτερης τύχης. Ο λαός μας ποτέ δεν αγάπησε την ξενιτιά. Πάντα ο νους και η καρδιά του μετανάστη είναι στραμμένα πίσω στα αγαπημένα πρόσωπα, στην αγκαλιά της μάνας, στη στοργή της αδερφής, στην τρυφερότητα της αγαπημένης, στις νουθεσίες του πατέρα. Κανένας δεν καλοτύχησε κι ας καζάντησαν πολύ σε αυτήν. Αυτό άλλωστε φαίνεται και στα δημοτικά τραγούδια που είναι βαριά σαν μυρολόγια. Την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζήγησαν, βαρύτερα είναι τα ξένα. Ο ξένος στην ξενιτιά πρέπει να βάνει μαύρα για να ταιριάζει φορεσιά με τις καρδιάς τη λαύρα. Πολλοί αφήνουν τα κόκαλά τους τα ξένα, οι περισσότεροι από αυτούς με την άσβηστη ελπίδα ότι θα ξαναφυλίσουν τα άγια χώματα της πατρίδας μας. Πότε θα έρθει η ώρα που θα τελειώσει ο μισημός για να ξανακούσουν τον ανούρισμα της μάνας Αράπιτσας, να αντικρίσουν το αγωνά της στο Βέρμιο, να γναντέψουν από το κιόσκι τον πλούσιο μακεδονικό κάμπο, να. Η αλήθεια είναι ότι αναφερόμενοι στους Ναουσαίους μετανάστες διαπιστώνουμε ότι δεν πρόκειται για καλωστικούμενους συμπόρους, για επιστήμονες, εξερευνητές ή απικιοκράτες. Οι περισσότεροι έφυγαν με ελάχιστα χρήματα στη τσέπη τους και αυτά ίσως δανεικά. Εργάστηκαν στην ξενιτιά χωρίς τις πλάτες κανενός, με μοναδικό τους κίνητρο το προσωπικό συμφέρον. Αυτοί που ξεκίνησαν από διάφορους λόγους και αιτίες για την ξενιτιά και εγκαταστάθηκαν εκεί, μόχθησαν, πρόκοψαν ή απέτυχαν, πάντοτε όμως ήταν νοσταλγή της πατρίδας μας. Πέραν της Ευρώπης, μεγάλη σταθμή μετανάστευσης ήταν η Αφρική, η Ασία, φτάνοντας ακόμα και στη μακρινή Κίνα. Αργότερα προέκυψε η Αμερική και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αυστραλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και τόσες άλλες χώρες. Πολύ πριν τον μεγάλο χαλασμό του 1822 έχουμε στοιχεία για ναουσαίους που μετανάστευσαν σε διάφορες χώρες της γυραιάς Επίρου. Συναντούμε μάλιστα και προσωπικότητες που διακρίθηκαν στα γράμματα κατά τον 18ο αιώνα. Εξέχουσες μορφές ο Αναστάσιος Καμπίτου και ο Αναστάσιος Μιχαήλ Ολόγιος. Ο δεύτερος μάλιστα διετέλεσε το 1707 και μέλος της Ακαδημίας του Βερολίνου. Ο Τσάρος Μέγας Πέτρος τον διόρισε πρόεδρο της Συνόδου της Ρούσικης Εκκλησίας το 1722. Το δεύτερο μισό του ίδιου αιώνα οι άρχοντες του τόπου, πρώτα ο Θωμάς Σόμος, ο γνωστός ως Χατζηχειμώνας, και αργότερα ο Ζαφεράκης Θεοδοσίου Λογοθέτης, αποκτούν μεγάλη περιουσία εμπορευόμενη τοπικά προϊόντα. Λόγω των συναλλαγών τους στην Ευρώπη εμφορτίστηκαν από φιλελεύθερα αισθήματα και ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Εξέφραζαν τη δημοκρατική μερίδα του λαού ενάντια στους γεωκτήμονες και οι δυο εκλέχτηκαν διαδοχικά άρχοντες στην Ναούσα καλούμενοι μπασβουγοί. Μετά τον μεγάλο χαλασμό μεταναστεύει στην Αμερική ο Γρηγόρης Περδικάρης και αποκτά μεγάλη περιουσία. Αργότερα το 1838 διορίζεται πρώτος πρόξενος των ΗΠΑ στην Ελλάδα των 17 τότε πολιτιών.
Από ό,τι όμως φαίνεται, δεν ήρθε ξανά στην Άουσα. Ο γιος του, Τζον Περδικάρης, επιχειρηματίας, φτάνει στην Ταγκέρη του Μαρόκου. Είναι ο Μεκίνας της εποχής, γνωστός ανά τον κόσμο. Το 1903 γράφεται η βιογραφία του και κυκλοφορεί σε πολυσέλιδο τόμο. Αργότερα γυρίζεται κινηματογραφική ταινία με τη ζωή του, «Ο άνεμος της ερήμου». Το επιχειρηματικό του δαιμόνιο οδηγεί τον λυσιμάχου στην Κίνα. Ιδρύει εταιρεία εμπορίας αγρίων ζώων με τα οποία προμηθεύει τα τσίρκο της τότε εποχής. Ο Ναουσέος Αναστασίου κάνει δωρεά γυμνάσιο στη Σερβία. Η τέχνη της αγιογραφίας οδηγεί τον Ματθαίο Ιωάννου στη Ρουμανία με μεγάλους σταθμούς στη Βραΐλα και το Γαλάτσι. Εδώ καθώς και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων αγιογραφεί ολόκληρος ναούς από το 1842 ως το 1878 περίπου. Οι αδελφοί του Σιάδη έχουν τις εμπορικές επιχειρήσεις τους στο Βελιγράδι. Οι αδελφοί Σεφερτζή μεγαλουργούν στα Βαλκάνια. Ο Κωνσταντίνος Λιλιάντης γίνεται υπουργός από την Υψηλή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα διώκεται για αντικαθεστωτικούς σκοπούς και αφού σκοτώνουν όλη την οικογένειά του, αυτός φεύγει στην Αγγλία όπου και πεθαίνει. Η Αίγυπτος. Η μεγαλύτερη μετανάστευση όμως των Ναουσαίων το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα γίνεται στην Αίγυπτο. Την εποχή της ακμής της μετά τους ευνοϊκούς νόμους που έδισε ο Μοχάμετ Άλι, οι Έλληνες έφταναν τις 200.000. Είχαν κοινότητες με έντονες δραστηριότητες. Αναφέρονται μόνο στην Αλεξάνδρεια 15 σχολιά, 5 στο Κάιρο και πολλά άλλα σε άλλες πόλεις. Εδώ έχει σχολές μέσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, νοσοκομεία, εκπολιτιστικούς συλλόγους, εφημερίδες και τόσα άλλα ιδρύματα που είναι δωρεές και βρίσκονται στα χέρια των συμπατριωτών μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αλεξάνδρεια χαρακτηρίζονταν ως μια από τις πρωτεύουσες του ελληνισμού. Το 1881 έχουμε πληροφορίες για συμπολίτες μας που είναι στην Αίγυπτο και βοηθούν στην έκδοση της ιστορίας της Ναούσης του Νικολάου Φιλιππίδη. Μνημονεύονται η Χριστόδουλος Ματθαίο, κορυφαίος της ρούσικης αγιογραφίας, ο Δημήτριος Κόκκινος, Κωνσταντίνος Λαμπίτης, Πέτρος Κοσβογιάννης, Χριστόδουλος Κουλτσάκης, αδελφοί Μιτσάνη, Γεώργιος Γκούντας, αδελφοί Πράσινο, Ιωάννης Αρένος και πολλοί άλλοι. Γνωστή είναι η οικογένεια του δάσκαλου Δημήτρη Μπόιου, τα τρία παιδιά του οποίου έγιναν επιχειρηματίες. Διακρίνονται άλλοι δύο κορυφαίοι δάσκαλοι, ο Λόγιος Σταύρος Χωνός, που διετέλεσε διευθυντής της Αμπετίου Σχολής του Καΐρου, και ο Βασίλειος Μιχαηλίδης, γνωστός ως Τσουλάκος. Βέβαια, είχαν προηγηθεί ο Τρίφων Μπάιτσης με τον Κωνσταντίνο Μούγκρη, εμπορευόμενοι κρασιά και αλαντικά που παρασκεύαζαν στην Άουσα. Ο μικρότερος μάλιστα αδελφός του Μούγκρη Δημήτριος, με συνεργάτη του τον Κωνσταντό Στουμιάρη, τράβηξε προς το Σουδάν και αργότερα έγινε βεζίρης, αντιβασιλέας, διοριζόμενος από τους Άγγλους. Ο Δημήτριος Κόκκινος, παρά το ότι σπούδασε γιατρός στην Αθήνα το 1873, εγκατέλειψε την επιστήμη. Εχμαλωτίζοντάς τον ο Κερδόος Ερμής, εγκαθίσταται το 1880 στην Αλεξάνδρεια και ασχολείται με το εμπόριο. Εδώ, αφού αναπτύχθηκε οικονομικά με τους τρεις γιους του, ίδρυσε κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις στην Άουσα και στην Έδεσα. Το 1875 είναι έτος που ξεκινάει η οργανωμένη βιομηχανία στον τόπο μας. Αρκετοί ομογενείς με χρήματα που αποκτούν στην Αίγυπτο επιστρέφουν και ιδρύουν εργοστάσια. Λάπας, Κόκκινος, Χατζηγιαννάκης, Πεχλιφάνος, Σεφερτζής, Γκούντας, Δούδος και άλλοι. Εκμεταλλευόμενοι τις υδατοπτώσεις της Αράπιτσας και των Βοδενών. Την περίοδο αυτή εμφανίζονται στο Κάιρο τα ποτοπία Σαμαρά, Ζαφίρι Λαναρά,
εμπορευόμενα κρασιά της Νάουσας. Κοντά τους ο Κωνσταντίνος Στανίσης και ο Παναγής Γιώτης, που αργότερα φεύγουν για το Βελγικό Κονγκό. Είναι γεγονός ότι η ελληνορθόδοξος κοινότης της Νάουσας τα χρόνια της τουρκοκρατίας επικολούσε την ετικέτα της σε κάθε εξαγώγημο βαρέλι κρασιού και σφράγιζε το πόμα με βουλοκαίρι. Η σφραγίδα φέρει τη μορφή του Αγίου Τρίφωνος, προστάτη της συντεχνίας των αμπελουργών, και περιμετρικά αναγράφεται ο τίτλος. Έτσι φορολογούσε η κοινότητα άμεσα τα εξαγώγημα εμπορεύματα. Τα κρασιά της Νάουσας, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι τα μόνα που περνούν τη Μεσόγειο χωρίς να υποστούν αλλίωση στην ποιότητά τους. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες που διακρίθηκαν στην Αίγυπτο είναι οι αδερφοί Φιλίππου Λάπα. Εγκαθίστανται στο Κάιρο στα τέλη του 19ου αιώνα. Αναπτύσσουν έντονη εμπορική δραστηριότητα, δημιουργώντας 18 θυγατρικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών είχαν ανοίξει και τη διόρυγα του Σουέζ επιχειρηματικά. Μετά το 1915 αναπτύσσονται απρόσκοπτα με μεγάλα πολυκαταστήματα στο Κάιρο μέχρι το 1956-57. Ακόμη και σήμερα οι επιχειρήσεις φέρουν τον τίτλο Λάπας. Στο Γεώργιο Λάπα, για τη μεγάλη παρουσία του στον επιχειρηματικό κόσμο της Αιγύπτου, ο Φουάτ απένει με τον τίτλο του Μπέι. Σε τρεις, στον Λάπα, στον Αμπέτη και στον Τσανακλή, που μετέτρεψε 200.000 εκτάρια ερήμου σε αμπέλη. Το 1922 ο Γεώργιος και ο Κωνσταντίνος Λάπα εκβάθρων αναγείρουν το πρώτο γυμνάσιο της Νάουσας, που φέρει το όνομά τους Λάπιον, εις μνήμην των δυο αδελφών τους Γρηγόρη και Αριστίδη. Την αρχιτεκτονική μελέτη κάνει ο δεκεκριμένος χαλκιδικιώτης Ξενοφών Παιωνίδης. Αργότερα στην επιχείρηση μπαίνουν και οι αδερφοί Θωμάς και Κωνσταντίνος Κανδυλίδης. Μετά έναν αιώνα έντονης επιχειρηματικής και επιστημονικής δραστηριότητος, τη δεκαετία του 1950-60 ήρθε η παρακμή. Σήμερα οι Αιγυπτιώτες Έλληνες πλησιάζουν μόλις τους 5.000, Ναουσέι δεν γνωρίζουμε πόσοι. Η Αμερική. Στις αρχές του 20ου αιώνα, παιδιά από ολόκληρες γειτονιές της Νάουσας μεταναστεύουν στην Αμερική. Ακόμη και έφηβοι ηλικίας 16 ετών, αν το επιτρέπει η σωματική τους διάπλαση, υπογράφουν συμβόλαιο με αντιπροσώπους εταιρείας σιδηροδρόμων και αναχωρούν για τη γη της επαγγελίας. Στη Νέα Ήπειρο, μετά την άφηξή τους, αποβιβάζονται στο Ellis Island, γνωστό στον τόπο μας ως Καστιγκάρι. Μετά την έγκριση από τις ιατρικές εξετάσεις, φέρνοντας μαζί τους 50 δολάρια και την πρόσκληση, σκορπίζονται σε διάφορες πολιτείες. Μια παρένθεση, αν πάτε ποτέ εκεί στο Ellis Island, θα δείτε γραμμένα και φυλαγμένα με τζάμια «Αδελφέ μου Κώστα, έχασα τον εαυτό μου», από Έλληνες, και είναι όλα τα αρχαία εκεί. Η πλειοψηφία των Ναουσαίων τραβά για Μασαχουσέτη, τη Βοστόνη, τη Νέα Υόρκη, για Ιλινόης και στο Τσικάγο, Καλοράντο, Αϊντάχο, ακόμα και στην Καλιφόρνια, φτάνουν Σαν Φραντζίσκο. Εδώ τα πρώτα χρόνια της άφηξής τους είναι σκληρά. Συγκατοικούν σε ένα δωμάτιο ακόμα και 10 άτομα για λόγους οικονομίας. Καθημερινά, εκ περιτροπής, ένας από αυτούς αναλαμβάνει υπηρεσία καθαριότητος και μαγειρέματος. Με εργασία σε δύσκολους τομείς, ανθρακορύχοι, εργάτες σιδηροδρόμων, βυρσοδέψες, φορτοεκφορτωτές, λαντσέρδες και τόσα άλλα, χωρίς να υπολογίζουν ωράρια, κατορθώνουν αρκετοί κάνοντας σε ματηρές οικονομίες να στείλουν μερικά δολάρια στους δικούς τους. Απαραίτητη και η αποστολή φωτογραφιών. Απεικονίζονται όλοι με ριμπούμπλικα, κοστούμια, παπηγιών, γραβάτες, ρολόγια, τσέπες, δαχτυλίδια. Απαραίτητο στο πέτο του σακακιού τους το σήμα του συλλόγου τους. Όσοι παραλαμβάνουν τις φωτογραφίες που είναι πάνω σε σκληρό χαρτόνι,
τις επιδεικνύουν σε συγγενείς και φίλους και καυχόνται για τα παιδιά τους. Αργότερα οι μετανάστες ζητούν φωτογραφίες δικών τους και με μια πρωτοποριακή για τα χρόνια τεχνική ενσωματώνονται μέσα και οι ίδιοι. Με την πάροδο των χρόνων και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας η ζωή τους βελτιώνεται. Πολλοί δημιουργούν δικές τους δουλειές κατεξοχήν παντοπολία και εστιατόρια. Μετά από σχετική βελτίωση των συνθήκων επιβίωσης και εργασίας, ιδρύουν συλλόγους. Αξιολογότεροι είναι ο σύλλογος της Βοστόνης, ο Άγιος Δημήτριος, του 1909. Έχει άδεια διαθέσεως ποτών στη λέσχη του και αυτό το προνόμιο το αποκτά ως ο πρώτος σύλλογος της Αμερικής. Τον ίδιο χρόνο, το 1909, οι ομογενείς της Νέας Υόρκης ιδρύουν τον Σύλλογο Νεοσέων η Ομόνια. Παρά το ότι οι αποστάσεις από την πατρίδα είναι ασύλληπτες, χρειάζεται ταξίδι μηνός με το πλοίο, δεν δηλυσμονούν. Στέλνουν χρήματα στους δικούς τους να παντρέψουν αδερφές, να γυροκομίσουν γέροντες γονείς, να αγοράσουν δι' αντιπροσώπων τους περιουσιακά στοιχεία. Με μπροστάριδες του συλλόγους πρωτοστατούν ουσιαστικά στην ανέγερση του σχολείου του Αγιαμινά από το 1911 ως το 1915. Ουσιαστική στο μεγάλο αυτό έργο η συμβουλή του Προέδρου τους Θεοδόρου Μπουρδάνου, ο οποίος έχει άριστη συνεργασία με τον τότε Δήμαρχο Κωνσταντίνο Χατζημαλούση. Με εκδηλώσεις στην Αμερική μαζεύουν χρήματα και βοηθούν στην ανέγερση εκκλησιών, κόδωνοστασίων και συμβάλλουν σε θέματα υγείας, πυρόσβησης, ακόμα και νεκροφόρα αποστέλλεται δωρεά των αδερφών οικονόμων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μετανάστες συμπαραστέχονται στις ανάγκες του έθνους όχι μόνο οικονομικά, αλλά και με τη φυσική τους παρουσία. Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα στέλνουν χρήματα και όπλα τόσο Αιγυπτιώτες όσο και Αμερικάνες. Οι δεύτεροι μάλιστα, κατά τη διεξαγωγή των Βαλκανικών πολέμων, έρχονται για να στρατευτούν ομαδικά. Με τη λήξη των νικηφόρων πολέμων επιστρέφουν στις δουλειές τους στη ΣΥΠΑ. Μετά την απελευθέρωση της πόλης μας το 1912, πολλοί επιστρέφουν για να παντρευτούν με συνοικέσιο με βάση τις φωτογραφίες που στέλνουν από την Αμερική. Αρκετοί που γυρίζουν οριστικά αγοράζουν ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Είναι περίοδος μετά την έβγουν οι Τούρκοι. Παραδείγματος χάρη το κτίριο του Olympos Naos από το αγοράζει ο Σαρένος. Άλλοι συνηθισμένοι από τη σταθερότητα των επιχειρήσεων στην Αμερικάνικη οικονομία τοποθετούν τις καταθέσεις τους στη βιομηχανία της Νάουσας, Λόγκου, Ντουρμπάλη και αλλού. Με την πτώχευση των εργοστασίων το 1936 χάνουν τους κόπους χρόνων ξενιτιάς και βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση. Κάποιος από αυτούς που κατά καιρούς έστελναν με εμβάσματα τις οικονομίες τους στην Άουσα τους καταχράστηκαν συγγενείς τους. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου όσοι επιστρέφουν στον τόπο χτίζουν σπίτια σε ρυθμό Βορείου Αμερικής, καλύπτοντας το περίβλημα της πρόσωψης με κόκκινα τούβλα μπιζουτέ. Την ίδια χρονική περίοδο, οι αδελφοί Καρκάτα ανεγείρουν στη συνοικία Κιόσκη το πρώτο ξενοδοχείο Βέρμιον. Είναι σύγχρονο με άριστες προδιαγραφές. Αργότερα το 1941 επιτάσσεται από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και στη συνέχεια από τον ελληνικό στρατό. Την ίδια περίοδο ο Αντώνης Κωνσταντινίδης χρηματοδοτεί την ίδρυση και εκτεριακή περάτωση του Δημοτικού Σταδίου καθώς και το πρώτο κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου φροντίζουν οι μετανάστες να στηρίξουν την πόλη στέλνοντας δέματα και δολάρια στις οικογένειές τους. Το 1950 η Ομόνια στέλνει την πρώτη σύγχρονη αντλία πυρόσβεσης. Και το 1951 ο Άγιος Δημήτριος εγγενιάζει τη θεμελίωση των κτηρίων της Γέχα. Ο Βαϊνανίδης το 1956 με σημαντική δωρεά κάνει το κολυμβητήριο. Ο Άγιος Δημήτριος Λουτρά και ο Γρηγόρης Τρόμπακας από το Σαντιέγκο το 1957
καταβάλει το σημαντικό χρηματικό ποσό το 1.240.000 δραχμών για την αγορά του δημοτικού δάσους που φέρει το όνομά του. Είναι το 1/3 του ποσού που αγοράστηκε το δάσος. Ο ίδιος κάνει δωρές στο νοσοκομείο, εκκλησίες και αλλού. Η πρώτη γενιά μεταναστών φροντίζει γάμη να είναι αμεγός ελληνική. Έτσι μεταλαμβαδεύει στα παιδιά της την αγάπη για την πατρίδα, έχοντας πυρήνα την εκκλησία και τους συλλόγους. Πέραν της γλώσσας τηρούν παραδόσεις και έθιμα του τόπου μας. Γάμη με όλα τα έθιμα, συμμετοχή των παιδιών τους σε εθνικές γιορτές, ντυμένα με παραδοσιακές ελληνικές φορεσές, σε παρελάσεις και συνιστιάσεις. Παντού δίπλα στην αστερόεσα κυματίζει η γαλανόλευκος. Αρκετοί έκαναν δεκαετίες να έρθουν πίσω. Χαρακτηριστικό το δημοτικό τραγούδι. Θα κάνεις χρόνους να με δεις, μήνες να λάβεις γράμμα. Σε αυτούς που ξεχνούσαν να επικοινωνήσουν, φρόντισαν οι συγγενείς τους να στέλνουν επιστολές και μάλιστα αντί μελάνες χρησιμοποιούσαν αίμα από νυχτερίδα. Πολλοί δεν επέστρεψαν χωρίς να δώσουν σημεία ζωής. Χάθηκαν, δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Χαρακτηριστικό το τραγούδι, τα έρημα τα ξένα να ανάψουν να καγούν, πάνουν τα παλικάρια και ο πίσω δεν γυρνούν. Αέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα, Θεός να τα φυλάει τα Ελληνόπουλα. Η πλειοψηφία όμως πρόκοψε και συνεχίζει να έχει επικοινωνία με την πατρίδα. Αρκετοί μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς διέπρεψαν σε επιστημονικούς τομείς, κάνοντας την πατρίδα μας περήφανη. Οι ίδιοι την αναφέρουν νοσταλγικά και με την πρώτη ευκαιρία έρχονται στις ρίζες έστω και για λίγο. Ο Αγιανικόλας τους περιμένει να γλεντήσουν. Οι Γιαννίτσαροι και οι μπούλες τους συγκινούν. Οι καμπάνες της Ανάστασης τους ενθουσιάζουν. Φεύγοντας υπόσχονται. Να ουσά μας θα ξανάρθουμε. Ντούρλια θα μας ξαναδείς. Σας ευχαριστώ.